Έχουμε μαζί μας τον κύριο Φώτη Θεοχάρη. Κύριε Θεοχάρη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δίνο, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Μπράβο, χαίρομαι, χαίρομαι γι' αυτό. Φώτης Θεοχάρης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απλός, εννοώ ότι δεν είναι αθλητής, είναι άνθρωπος ο οποίος είναι αστυνομικός και ξεκίνησε να ορειβατεί. Σε τι ηλικία ξεκίνησατε να ορειβατείτε, κύριε Θεοχάρη? Η πρώτη μου επαφή ήταν στην ηλικία των 16, στην Πάρνηθα, στην Αττική. Βρέθηκα τυχαία, μπορώ να πω, εκεί με την παρέα μου. Και έκτοτε συνεχίζω να είμαι στα βουνά. Σε τι ηλικία, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Έχετε hands free? Ναι, έχω hands free, ναι. Μπορείτε λίγο, αν μπορούμε λίγο να το βγάλετε λίγο, γιατί δεν σας ακούμε και πολύ καλά, γι' αυτό είναι λίγο... Ναι. Τώρα σας ακούμε πεντακάθαρα. Καμπάνα. Α, μια χαρά. Τέλεια. Αν λίγο θα σας κουράσω, αλλά καλύτερα. Στην ηλικία των 16 ετών. Στην ηλικία των 16 ετών. Ξεκινήσατε δηλαδή με παρέα να ανεβείτε στην Πάρνηθα και κολλήσατε το μικρόβιο της ορειβασίας. Μπράβο, σωστά. Ναι, ήμασταν μια μικρή παρέα. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει εκεί στην Πάρνηθα με τα ποδήλατά μας. Και γενικά, μιας και κατάγομαι από ορεινό οικισμό, το Καρπενήσι, από ένα χωριό του Καρπενήσιου, του Νομού Βρετανίας. Και διέμενα στην Αθήνα. Άρχισε αυτή η επαφή με τη φύση να μου αρέσει όλο και περισσότερο. Πήγαινα πιο συχνά στην Πάρνηθα, αν και μικρός. Ναι. Και μετά... Ήσασταν αθλητής, ασχολούσατε με κάποιο άθλημα ή έτσι πήγατε για βόλτα και σας άρεσε όλο αυτό? Για βόλτα είχαμε πάει. Και μετά την Πάρνηθα φτάσαμε να ανεβαίνουμε τα 8.000 μέτρα, και... Πριν φτάσουμε στα 8.000 μέτρα, έχουμε περάσει πολλά στάδια. Αυτά τα στάδια θέλουμε λίγο να γνωρίσουμε λίγο το τι θέλει για να φτάσεις από τα 100, 200, 1000 μέτρα να φτάσεις στα 8.500 και 8.000 μέτρα. Γι' αυτό είναι μεγάλη μου η χαρά που σας έχω και θα ήθελα έτσι μέσα από την κουβέντα μας λίγο να μας πείτε πώς, τι είναι αυτό βασικά. Έχω μηνύματα όταν... Προλόγησα ουσιαστικά την συζήτηση μαζί σας, την κουβεντούλα. Έχω την ερώτηση από πάρα πολλούς φίλους. Τι είναι αυτό που σου προκαλεί, τι συνέστημα είναι αυτό που... Γιατί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς, ανεβαίνοντας στα 8.000 και μέτρα. Πριν απαντήσω αυτή την ερώτηση, θα κάνω μια μικρή εισαγωγή πώς μπορούμε να φτάσουμε Παρακαλώ. Στα 8.000 μέτρα. Βασικά, πώς φτάνουμε. Λοιπόν, κανένα στοιχεία δεν βρίσκεται σε ένα βουνό 8.000 μέτρων. Ξεκινάς σιγά σιγά από μια μικρή πεζοπορία, μετά βλέπεις αν αυτό το μικρόβιο το έχει κολλήσει και σου αρέσει η επαφή με τη φύση και το βουνό. Μετά κάνεις το πρώτο σου ταξίδι στο εξωτερικό σε μια μικρότερη κορυφή, στις Άλπες π.χ. Η δικιά σας πορεία μετά την Πάρνηθα ποια ήτανε? Μετά ήτανε με διάφορους ορειβωτικούς συλλόγους εδώ της Αθήνας, όπου πηγαίναμε πεζοπορίες στα κοντινά βουνά της Πελοποννήσου π.χ. το Μέναλο, μετά στη Στερεά Ελλάδα στα Βαρδούσκια. Και σιγά σιγά από εκεί που κάναμε πεζοπορία στα δάση φτάναμε και σε κορυφές. Μετά γνώρισα έναν εξαιρετικό δάσκαλο, τον Γιώργο του Βουτυρόπουλο, ο οποίος ήταν μέντορας μου στα βουνά υψομέτρου. Το πρώτο μου βουνό ήταν στην Ινδία, το Stock Angry, στα 6.153 μέτρα. Και μετά άρχισα να πέφτει το υψόμετρο. Από τα 6.000 πήγαμε στα 4, μετά πήγαμε στα 5, μετά ξαναρχίσαμε να ξαναβαίνουμε στα 6, όπου φτάσαμε και στα 8.586 μέτρα, που είναι το ψηλότερο βουνό που έχω κάνει. Βέβαια, κάποιος που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την ορειβασία και δει με τα βουνά υψομέτρου, θα πρέπει να έχει όραμα και πίστη και θέληση πάνω απ' όλα. Και να μην φοβάται τίποτα και θα τα καταφέρει. Αρκεί να το έχει στόχο. Ναι, τι προετοιμασία
σωματική και ψυχολογική χρειάζεται ένας ο οποίος παίρνει απόφαση για να ανέβει σε αυτά τα ύψη? Η σωματική έχει να κάνει με τρέξιμο, με ποδήλατο, με αναρρίχηση. Το βουνό, η προπόνηση που θέλει ένα βουνό είναι βουνό. Δηλαδή ό,τι προπόνηση και να κάνεις σε ένα γυμναστήριο ή μέσα στην πόλη γύρω-γύρω τρέξιμο, δεν συγκρίνεται με το να ανεβαίνεις ένα βουνό πεζοπορία ή τρέξιμο στο βουνό ή να κάνεις αναρρίχηση. Γιατί όλα τα βουνά δεν είναι μόνο πεζοπορία, χρειάζεται και να αναρχιστούμε κιόλας. Ναι. Έντονη γυμναστική. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, γενικά, μια αποστολή, αν πούμε μια μέση αποστολή των 6-7 χιλιάδων μέτρων, πόσο χρονικό διάστημα πιο μπροστά ξεκινάει η προετοιμασία του και η σωματική, δηλαδή και πόσες ώρες και πόσες φορές τη βδομάδα θέλει προπόνηση και πόσες ώρες θέλει προπόνηση? Εγώ θα σας απαντήσω σύμφωνα με τα δικά μου. Ναι, φυσικά. Εγώ με κάθε... Προσπαθώ να είμαι σχεδόν κάθε μέρα στο τρέξιμο, και όταν είμαι στο τρέξιμο δεν είναι μόνο να κάνω τρέξιμο, να είμαι συνέχεια σε μια διαρκή κίνηση όσον αφορά την γυμναστική, δηλαδή και να έχω επαφή με το βουνό, δηλαδή πηγαίνω τη μια μέρα να ρίξω, την άλλη μέρα πηγαίνω για περπάτημα στο βουνό, την άλλη μέρα μπορώ να πάω για ποδήλατο στο βουνό, δηλαδή κάθε μέρα είμαι στο βουνό. Εδώ στην Αττική, εδώ στην Αθήνα που μένω, είμαι τυχερός που είμαστε τυχεροί που έχουμε τον Ημιτό, την Πάρνηθα που είναι κοντά μας. Ναι. Και μπορούμε να έχουμε μια, την όποια επαφή γίνεται κοντά στο βουνό. Ένα είδος προσομοίωσης δηλαδή. Μπράβο, ένα είδος προσομοίωσης. Δηλαδή κάποιος που είναι κάθε μέρα στο βουνό, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να αυξήσει τη διάρκεια των προπονήσεών του. Δηλαδή και που έκανε, ξέρω εγώ, 5 ώρες πεζοπορία, θα την αυξήσει στις 8 ώρες πεζοπορία, 2 μήνες πριν την αποστολή, 3 μήνες πριν την αποστολή. Μάλιστα. Καταλάβατε. Δηλαδή, είναι κάποιος ο οποίος σήμερα ξεκίνησε από την Πολυθρόνα για να πάει έναν έργο? Όχι, όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας μας, ότι δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό από εδώ που κάθομαι εγώ στο στούντιο ξαφνικά να πω ότι θα πάω να ανέβω τα 4 και τα 5.000 μέτρα. Αυτό είναι αστείο. Δεν το συζητάμε κιόλα. Ψυχολογικά. Τώρα, όσον αφορά από την ψυχολογική. Ψυχολογικά, πιστεύω ότι το να ανέβει σε ένα βουνό υψομέτρου, ο μεγάλος παράγοντας που παίζει στην επίτευξη της κορυφής, δηλαδή του στόχου δηλαδή, είναι ο παράγοντας η ψυχολογία. Δηλαδή μπορώ να πω και σε 80% παίζει η ψυχολογία, δηλαδή εκεί που το μυαλό σου... Το μυαλό, και η λογική λέει, λέει να τα παρατήσεις, διότι στο υψόμετρο... Αρχίζεις και νιώθεις περίεργα, είσαι μακριά από το σπίτι, έχεις την όση του υπομέτρου που... Τα έχετε παρατήσει ποτέ εσείς? Συμπτώματα. Τα έχετε παρατήσει ποτέ? Κέρδισε ποτέ το μυαλό? Αν τα έχω Όχι. Μπράβο, ωραίο αυτό, καλό. Το μυαλό κέρδισε όταν υπήρξαν ζητήματα ασφάλειας. Ναι. Δηλαδή δεν προσπαθώ να είμαι απερίσκεπτος στο βουνό. Όταν τίθονται θέματα ασφάλειας, ναι, εκεί κάνω πίσω. Όταν όμως μου λέει το μυαλό κάνε πίσω ενώ νιώθω δυνατός. Για πείτε μας λίγο αυτό που λέτε τώρα, θέματα ασφάλειας ας πούμε. Ποια ήταν έτσι η περίπτωση που κάνατε πίσω, γιατί έπρεπε να κάνετε πίσω και πολύ καλά κάνατε, για να μην βάλετε σε κίνδυνο και την αποστολή και φυσικά εσάς, τον ίδιο σας τον εαυτό? Ναι. Θα πω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Τον Γενάρη που μας πέρασε, είχα πάει εγώ και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Πετράκης στο Εκουαδόρ για κάποια ψηλά βουνά εκεί πέρα του Εκουαδόρ, και σε ένα βουνό που ήταν βουνό προετοιμασίας, ας το πούμε, με υψόμετρο 5.000 μέτρα, κάτι και κάτι, οι συνθήκες που επικρατούσαν ήταν πολύ υγρές, είχε χιόνι. Ναι. Και δεν ήταν τόσο καλή ποιότητα χιόνι, ας το πούμε, στα βράχια, για να το καταλάβει και ο απλός κόσμος. Και αυτό θα μπορούσαμε να είχαμε ανέβει στην κορυφή, αλλά στο κατέβασμα δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κατέβει με ασφάλεια, γιατί αυτό το πράγμα θα γλίστραγε. Θα γλίστραγε πολύ, ναι. Θα φανταστείτε πέτρες με τις, ναι. Λοιπόν, οπότε αυτή την κορυφή την φτάσαμε μέχρι ένα σημείο και γυρίσαμε πίσω. Δηλαδή υπήρχε θέμα ασφάλειας, δηλαδή ήταν αυτοκτονία αυτό το πράγμα να πάμε και να το κάνουμε. Μάλιστα. Ξέρετε, κάποια βουνά μπορεί να τα ανέβεις εύκολα, ναι. Εύκολα, ενώ τα ανεβαίνεις, αλλά η επιστροφή, γιατί είσαι και κουρασμένος κιόλας, έχεις διανύσει τόση απόσταση για να φτάσεις στην κορυφή,
μετά είσαι όμως και κουρασμένος για να γυρίσεις πίσω, οπότε πρέπει να βάλεις και αυτό το παράγοντα μέσα στην να το βάλεις, να το λάβεις υπόψη και να προστατεύσεις και τον εαυτό σου και τον συναθλητή σου, γιατί βέβαια, και τον σύντροφό σου, το σύντροφό σου και τα μέλη της ομάδας, όλες βέβαια. Όταν ξεκινάτε, παραδόσω χάρη αυτό τώρα που μας είπατε για την αποστολή στο Εκουαδόρ, ας πούμε, όταν θέλετε να ανέβετε σε ένα βουνό, πόσα άτομα είστε η αποστολή? Δηλαδή είστε εσείς ο ένας συναθλητής σας, έχετε μαζί σας και βοήθεια? Εξαρτάται το βουνό που θα πας. Π.χ. τώρα στο Εκουαδόρ ήμασταν από την Ελλάδα δύο άτομα. Ναι. Φύγαμε από εδώ και φτάσαμε στο Εκουαδόρ. Είχαμε βρει ένα γραφείο, στο οποίο, ένα τουριστικό ας το πούμε γραφείο, το οποίο να μας διευκολύνει με τις μετακινήσεις. Δηλαδή να φεύγουμε από το ένα βουνό με ένα αυτοκίνητο, να πάμε σε ένα άλλο, να μας αφήνει στην εφετερία, να πηγαίνουμε εμείς να κάνουμε τα βουνά μας και να μας παίρνει αυτός τις μετακινήσεις. Ναι. Αυτό τώρα έχει σε άλλα βουνά, π.χ. το προσεχές καλοκαίρι που, αυτό το 2021, που θέλω να πάω στο Πακιστάν για δύο ψηλά βουνά, το K2 και το Broadpeak. Έχω κλείσει μέσω ενός τουριστικού γραφείου πάλι κάποια logistics για το βουνό εκεί πέρα, μέχρι το Basecamp και λίγο παραπάνω. Να φανταστώ ότι στην Ελλάδα τα έχουμε ανέβει τα βουνά όλα, έτσι δεν είναι? Στην Ελλάδα έχω ένα πάρα πολύ ωραίο project, πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό ήθελα... Που γίνεται και το χαμόγελο του παιδιού. Μπράβο. Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να καταλήξουμε, να μας πείτε λίγο και τις φιλανθρωπίες, γιατί δεν το κάνετε μόνο για την προσωπική σας και γι' αυτό είστε άξιος συγχαρητήριων. Ότι θα ήθελα να μας ενημερώσετε ότι πέρα από την προσωπική σας αγάπη για αυτό που κάνετε, μέσω αυτής της αγάπης για το βουνό προσφέρετε κιόλας. Παρακαλώ, θα ήθελα λίγο να μας ενημερώσετε τι είναι αυτό που κάνετε. Ωραία. Γενικά προσπαθώ μέσω των αναβάσεων που κάνω στα βουνά του κόσμου και όχι μόνο, να μεταφέρω τη σημειούλα του κάθε οργανισμού, φιλανθρωπικού οργανισμού, στην κορυφή. Αυτό μπορεί να κάνει ένας ορειβάτης, να πάρει μια σημειούλα, να ανεβάσει την κορυφή, 5 φωτογραφίες, να τη δει ο κόσμος. Να έστω και έναν άνθρωπο να συγκινήσεις, ας πούμε, να βοηθήσει τον οργανισμό, είναι κέρδος. Φυσικά. Για τον οργανισμό. Φυσικά. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αυτό ξεκίνησε το 2018, είναι ένα project που έχει να κάνει με τα ελληνικά βουνά. Είναι αυτό της ανάβασης των 113 ορεινών όγκων πάνω από τα 1500 μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Π.χ. ο Όλυμπος είναι ένα ορεινό συγκρότημα. Η πιο ψηλή κορφή του είναι ο Μύτικας. Είναι 2.918 μέτρα. 18 νομίζω. Ο Παρνασσός είναι άλλο ορεινό συγκρότημα. Ναι, 18. Ο Παρνασσός είναι και αυτό ορεινό συγκρότημα. Η πιο ψηλή κορυφή είναι η κορυφή Ηλιάκουρα. Τα Βαρδούσια μια άλλη κορυφή, η Γκιόνα άλλη κορυφή, το Μέναλο άλλη κορυφή. Λοιπόν, όλα αυτά τα ορεινά συγκροτήματα πάνω από τα 1.200 μέτρα στην Ελλάδα είναι 113. Ναι. Τα συγκέντρωσα όλα αυτά και μέχρι τώρα έχουν γίνει 85 κορυφές, μου μένουν άλλες 28, και αυτό γίνεται με στόχο, μεταφέροντας το μήνυμα του χαμόγελου του παιδιού, ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα έχει δικαίωμα στην άθληση με ασφάλεια να το κάνει αυτό. Δηλαδή, στην ουσία ανεβάζω τη σημειούλα του χαμόγελου του παιδιού στην κορυφή, βάζω τη φωτογραφία στα social media, κάποιοι άνθρωποι συγκινούνται, βοηθάνε το χαμόγελο του παιδιού. Αυτό που μπορώ να κάνω, αυτό κάνω. Υπήρχε κάποια από τις αποστολές, γιατί εγώ έχω διαβάσει, αλλά θέλω να μας το πείτε, αυτό το περιστατικό που απέτυχε? Και ποιο ήταν αυτό? Απέτυχε... Λόγω γερικών συνθηκών, ας πούμε. Ναι, έχει τύχει σε βουνό των Άλπαιων, το Μάτερχον, π.χ. Είχαμε κάνει ήδη 2-3 βουνά για να εγκλιματιστούμε. Και όταν ήταν η ώρα να εφορμήσουμε για το τελευταίο βουνό, που ήταν και ο αρχικός μας στόχος, είχε κακοκαιρία. Οπότε δεν ξεκινήσαμε καθόλου για εκεί.
Καθόλου, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό είναι, είναι πολύ συχνό φαινόμενο στα βουνά. Δηλαδή να πας και να περιμένεις και τελικά να μην κάνεις και τίποτα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι αυτό μέρος της ψυχολογίας. Να κρατήσεις και αυτή την ψυχολογία. Ναι, βέβαια. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας αυτός για εσάς. Δηλαδή πάτε σύμφωνα με τον καιρό. Δηλαδή μπορεί να πάτε εκεί πέρα και, ας πούμε, και να περιμένετε μέρες για να ξεκινήσετε την αναρρίχησή σας. Ναι, έχει τύχει να περιμένουμε και μέχρι και 13 μέρες κακοκαιρίας ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την τελική προσπάθεια για την κορυφή. Η περίπτωση του να έχετε ξεκινήσει να ανεβείτε, να βλέπετε τον καιρό τέλεια, μια χαρά, όλα καλά και λέμε ότι πάμε να κατακτήσουμε την κορυφή. Μια μέση απόσταση των 6-7 χιλιάδων μέτρων, μέση απόσταση τώρα για σας φαντάζομαι, τα 5-6 μέτρα νομίζω ότι είναι μια μέση απόσταση, έτσι δεν είναι? Για μας είναι άλλο πράγμα, εντάξει. Πόσο χρονικό διάστημα θέλει για να το ανεβείτε? Κοιτάξτε, μια αποστολή. Αν οι συνθήκες είναι ιδανικές, μιλάμε για συνθήκες ιδανικές. Ναι. Μια αποστολή συνήθως το π.χ. των 6.000 μέτρων διαρκεί περίπου ένα 20ήμερο. Δηλαδή από την αρχή που ξεκινήσεις την πεζοπορία μέχρι να φτάσεις στην κατασκήνωση βάσης, από εκεί να κάνεις τα διάφορα ανεποκατεβάσματα για να εγκλιματιστείς, γιατί δεν φτάνεις κατευθείαν στην κατασκήνωση βάσης και ανεβαίνεις κατευθείαν κορυφή, είτε χρειάζεται ο οργανισμός να εγκλιματιστεί στο υψόμετρο, όπως έχουμε πει. Ναι, ναι. Είναι περίπου 20 μέρες. Π.χ. τώρα σε βουνό των 8.000 μέτρων χρειάζονται περίπου 2 μήνες. Για να φτάσουμε στην κορυφή, για να εγκλιματιστεί. Για να φτάσει στην κορυφή. Με ιδανικές συνθήκες τώρα μιλάμε. Ναι, μιλάμε για τέλεια συνθήκη. Ναι, υποτίθεται ότι φτάνεις, ξέρω εγώ, κάνεις ένα trekking περίπου 10 ημερών, 15 ημερών, φτάνεις στην κατασκήνωση βάσης, στείνεις και τις διάφορες κατασκηνώσεις, τα λεγόμενα camps, camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, κάνεις τα ανεβοκατεβάσματα που λέμε τα rotation για να εγκλιματιστείς, μετά περιμένεις το παράθυρο καιρού, που στην ουσία αυτό το παράθυρο καιρού μπορεί να είναι ένα τριήμερο, ένα τετραήμερο. Σοκάρομαι, φαντάζομαι και πολλοί. Ναι, πολλοί που σας ακούνε και εγώ λίγο σοκάρομαι λίγο με τα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή το είχα πολύ πιο απλό και αυτό δείχνει το πόσο σοβαρό και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνετε. Δηλαδή, όταν μου λέτε ότι θέλετε για να ανέβετε στα 8.000 μέτρα 2 μήνες περίπου, είναι. Δεν το είχα στο μυαλό μου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα φυσικά και έτσι είναι. Τόσο χρειάζεται περίπου, τόσο είναι, γιατί θα πρέπει και να ξέρετε ότι η αποστολή ξεκινάει φεύγοντας από το σπίτι και γυρνώντας πάλι πίσω στο σπίτι. Γυρνώντας πίσω, σωστό, σωστό. Το πιο σημαντικό πράγμα ανεβαίνοντας τα βουνά είναι να γυρνάς πίσω ζωντανός. Η κορυφή θα είναι εκεί θα είναι, θα περιμένει. Υπάρχει αυτή η φημολογία που θα ήθελα λίγο να την κάνω αυτή την ερώτηση και μπορεί λίγο να σας φανεί χάζει και να με συγχωρέσετε, αλλά... Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε βουνά. Ισχύει ότι υπάρχουν ακόμα και στο Everest, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι τα κορμιά τους κοίτονται ακόμα εκεί. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, όντως. Υπάρχουν, ο λόγος... Το κόστος για να κατεβάσουν έναν νεκρό ρηβάτι από αυτά τα υψόμετρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και οπότε... Έχει αποστολές που είναι πάρα πολύ δαπανηρές. Ο λόγος είναι οικονομικός, δηλαδή. Ότι δεν υπάρχει κάποιος να χρηματοδοτήσει για να κατεβάσει, ας πούμε, το σώμα του. Το πτώμα. Ναι. Μάλιστα. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο να ανεβάσει τον εαυτό σου, αλλά να ανεβάσει τον εαυτό σου και να κατεβάσει και άλλον μαζί. Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω λίγο. Το οικονομικό σκέλος είναι τεράστιο, φαντάζομαι, για να ξεκινήσεις από την Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, για να πας στο Πακιστάν, στα Ιμαλάια, να πας κάπου. Έχει κόστος, έχει μετακινήσεις, έχει αεροπορικά, έχει τροφή. Ναι, αυτά όλα. Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει, εγώ μισθωτός είμαι, μπορώ να πω. Ευτυχώς κατά καιρούς βρίσκονται κάποιες εταιρείες ή άνθρωποι που με βοηθούν, χορηγοί, ναι, που με βοηθούν για τους στόχους μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, βάζω και αρκετά χρήματα από την τσέπη μου, προσπαθώ ό,τι δουλεύω να το μαζεύω. Εντάξει, κάποια πράγματα στη ζωή απαιτούν θυσίες.
θυσίες. Βέβαια, δεν... βέβαια, αυτό είναι και η αγάπη σας. Είναι... Χωρίς θυσία, έτσι. Χωρίς θυσία δεν κάνεις τίποτα. Άλλωστε το αγαπάω αυτό που κάνω και κάνω οποιαδήποτε θυσία για να το καταφέρω κιόλας. Είναι και αυτό μέρος του, του παιχνιδιού όλο και ακόμα και τα χρήματα. Βέβαια. Η απόφαση να πάρει. Το δύσκολο δεν είναι ανέβεις στο βουνό. Το δύσκολο είναι να πάρεις την απόφαση να πας στο βουνό. Γιατί το βουνό, ok, έχει τις δυσκολίες που ξέρουμε, τις αντικειμενικές δυσκολίες. Πίσω όταν φεύγεις για ένα βουνό αφήνεις την οικογένειά σου, τα πρόσωπα που αγαπάς. Γιατί και αυτοί αγωνιούν, θα γυρίσεις πίσω ζωντανός. Ναι, βέβαια. Είναι μεγάλο άγχος, δεν το συζητάμε. Κύριε Θεοχάρη, να ρωτήσω λίγο. Από ποιο υψόμετρο και μετά υπάρχει αυτό που λέμε η έλλειψη οξυγόνου, δηλαδή από ποιο υψόμετρο και μετά αρχίζεις να μην έχεις καλές αναπνοές, να είναι το οξυγόνο λιγότερο? Από περίπου από τα 3.300 μέτρα, το πούμε, αρχίζεις και έχεις κάποια μικρά συμπτώματα της νόσου του υψομέτρου. Για εξηγήστε μας λίγο, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το νόσος του υψομέτρου, δηλαδή τι αισθάνεστε? Τα συμπτώματα λέτε. Ναι. Λοιπόν, όταν αρχίζει ανεβαίνεις, η αναπνοή δυσκολεύει, αρχίζει έχεις πονοκέφαλο, μπορεί να έχεις τάση για μετό, πιο πάνω μπορεί να σε πιάσει, να σε πιάσουν διάρειες, γιατί το υψόμετρο δεν είναι απλά η έλλειψη οξυγόνου, είναι και η ατμοσφαιρική πίεση. Σωστά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, γιατί θα μπορούσαμε πολύ απλά να φτάναμε στην κατασκήνωση βάση, ξέρω εγώ, να παίρναμε μπουκάλες οξυγόνου και να φτάναμε στην κορυφή μέσα σε μια εβδομάδα και να τελειώνει η υπόθεση. Ενώ αυτή η πραγματικότητα δεν υφίσταται, θα πρέπει τον οργανισμό σου να τον εγκλιματίσεις για την ατμοσφαιρική πίεση. Και... ουσιαστικά δηλαδή αυτό που κάνετε είναι μέχρι να συνηθίσει και ο οργανισμός όλη αυτή την έλλειψη οξυγόνου, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι να συνηθίσει αυτή την έλλειψη οξυγόνου, σωστά. Συνηθίζεται αυτό δηλαδή με την παραμονή σας σε αυτό το υψόμετρο. Μέχρι τα 5,5, κοιτάξτε, μέχρι τα 5,500 μέτρα ένας ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να αντέξει δύο μήνες μέχρι εκεί. Μετά αρχίζει, γιατί ο οργανισμός όσο και να κοιμάται και να ξεκουράζεται, στην ουσία δεν ξεκουράζεται και δουλεύει αυτό το πράγμα. Ακόμα και να κοιμάστε, δουλεύει το οργανισμός. Λόγω του χαμηλού οξυγόνου. Του χαμηλού οξυγόνου, ναι, και της ατμοσφαιρικής πίεσης. Πάνω από τα 5.500 μέτρα τι γίνεται? Στα ποια μέτρα? Πάνω από τα 5.500-6.000 μέτρα τι γίνεται? Εκεί προσπαθείς να ανεβοκατεβαίνεις μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, ανάλογος πώς χρειάζεται κάθε βουνό, ξέρω ότι για 6.000 μέτρα, είπαμε, χρειάζεται περίπου ένα 20ήμερο, ίσως και λιγότερο. Για τα 8.000 μέτρα πας, ξέρω εγώ, από τα 5.000 πας στα 6, κατεβαίνεις κάτω και μάζεις στα 5, ξαναπάς στα 6, δηλαδή κάνεις αυτό το πάνω κάτω, δεν κοιμάσαι στα 6.000 μέτρα για ένα μήνα. Μάλιστα. Αυτό που λένε μετά για τη ζώνη θανάτου, που πολλοί θα έχουν ακούσει ότι είναι πάνω από τα 7.500 μέτρα. Πάνω από ποια, συγγνώμη, δεν ακούσαμε? Πάνω από τα 7.500 μέτρα. Είναι η λεγόμενη ζώνη θανάτου. Εκεί ο οργανισμός, επειδή το οξυγόνο μειώνεται πάρα πολύ, δεν μπορείς να κάτσεις πάρα πολύ, πολλές ώρες. Δηλαδή ο οργανισμός αρχίζει και αργοπεθαίνει. Κυριολεκτικά όμως. Μάλιστα. Αρχίζει και αργοπεθαίνει. Οπότε λίγες ώρες κάνεις μια γρήγορη εφόρμωση προς την κορυφή. Ναι. Και ξανακατεβαίνεις πάλι πίσω. Δηλαδή εσείς όταν ανεβήκατε στα 8.000, βοηθήστε με λίγο τα ακριβές νούμερα, να πω, να μην πω κάτι ψέμα ή λάθος. 8.586 μέτρα. Εμείς ξεκινήσαμε από την τελευταία κατασκήνωση, αφού είχαμε ξεκινήσει από την κατασκήνωση βάση, φτάσαμε στο Camp 1, Camp 2, Camp 3, στο Camp 4, τέλος πάντων, κατασκήνωση 4, ήταν στα 7.300. Ξεκινήσαμε το απόγευμα και φτάσαμε στην κορυφή 8 η ώρα το πρωί, οπότε μετά από 13 ώρες. Συνεχόμενης 13 ώρες αναρρίχησης. Ναι, συνεχόμενης ανάβασης. Ναι, ανάβασης. Ναι, ναι.
Ήταν μια μοναδική εμπειρία, μπορώ να πω. Για πείτε μας λίγο για αυτή την γιατί εμπειρία. Όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε στα ντοκιμαντέρ τις ταινίες, ότι τι θα συμβεί στο σώμα μου πάνω από τα 8.000 μέτρα, έχεις αυτή την επίδραση ότι θα πεθάνω άμα κάτσω εδώ πέρα και οτιδήποτε τέτοια. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό λίγο ψυχολογικά σε τρώει και σε ρίχνει, αλλά οκ, έχουμε τη θέληση, κοιτάμε την κορυφή επάνω και λέμε θα πάμε εκεί. Είναι απίστευτο τώρα, δηλαδή πώς είναι να είσαι στα 8.500 μέτρα, να έχεις κατακτήσει την... Εγώ θα σας πω πώς, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις να περιγράψεις αυτό, όπως να περιγράψεις τη στιγμή που βρίσκεις στην κορυφή, να πω τα κλασικά αυτά, τα δέος, συγκίνηση. Εγώ τελικά ανεβαίνοντας στα βουνά του κόσμου, κατάλαβα ότι οι πιο απλές λέξεις είναι οι καλύτερες. Αυτό που νιώθω σε κάθε κορυφή είναι ότι απλά νιώθω όμορφο. Δεν μπορώ αυτό που νιώθω να το περιγράψω. Δεν περιγράφεται βασικά. Δεν περιγράφεται. Ένας άνθρωπος που έχει ανέβει το ίδιο βουνό με σένα, mm-hmm. δεν μπορεί να περιγράψει την ίδια... Την εμπειρία την του και το συνέστημα, την κατάσταση που βιώνει. Μπράβο, εκείνη τη στιγμή. Ναι. Θα μου δώσετε μισό λεπτάκι σωστά. Λίγο να δούμε, να ακούσουμε τι ώρα είναι και επανερχόμαστε. Μισό λεπτάκι δώστε μου λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι, κύριε Θεοχάρη. Μας ακούτε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πολύ που περιμένατε. Πώς είναι να βρίσκεσαι στα 8.530 μέτρα, να έχεις κατακτήσει μια από τις, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, είναι 14 οι κορυφές οι οποίες είναι πάνω από 8.000 μέτρα σε όλο τον κόσμο? Είναι 14 κύριες κορυφές πάνω από τα, πάνω από τα 8.000 μέτρα. Mm-hmm. Αυτή που έχω ανέβει εγώ μαζί με τον Αντώνη Σικάρη, την ανεβήκαμε το 2018, πρόκειται για την τρίτη ψηλότερη κορυφή του κόσμου και τη δεύτερη δυσκολότερη, πάνω από τα 8.000 μέτρα. Είναι το όρος Κατσιγιούγκα, με κορυφή 2.586 μέτρα. Την κορυφή του κόσμου πότε θα την πατήσει, θα την πατήσουμε, κύριε Θεοχάρη? Να σας πω την αλήθεια, το Everest, εντάξει, είναι μέσα, θα ήθελα κάποια στιγμή να την ανέβω αυτή την κορυφή. Αν και οικονομικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι. Αλλά τίποτα δεν είναι κατόρθωτο σε αυτή τη ζωή. Όταν ήμουν μικρούλης, ναι. τέλος πάντων, όταν ξεκίνησα την ονομασία και έτσι τις πορείες και πιο μετά μάθαινα και άλλα για βουνά και άκουγα για ρουβάτες. Όταν άκουγα Άλπης, εγώ πήγε ο τάδε Έλληνας στις Άλπης. Ναι. Μένα μου φαινόντουσαν οι Άλπης κάτι ταξίδι σε άλλο πλανήτη. Τώρα οι Άλπες έχουν γίνει, κάθε χρόνο πηγαίνω στις Άλπες. Έχουν οπότε, γίνει, τίποτα, πάω βόλτα στο χωριό μου. Ναι, πιο πολύ πάω στις Άλπες παρά στο χωριό μου. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρουμε. Τώρα προέχει αυτό το καλοκαίρι, αυτές οι κορυφές που θέλω να πάω, στο Πακιστάν. Mm-hmm. Το K2 είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό του κόσμου. Πάω αντίθετα, πάω 3, 2, 1 και έτσι. Μια χαρά, έτσι πρέπει για να κατακτήσουμε και την κορυφή. Ναι. Του κόσμου. Αλλά εντάξει, τώρα το Everest έχει μαζεύει πολύ κόσμο, οπότε κοιτάω να πάω άλλα βουνά. Είναι λίγο κοσμοπολίτικο το Everest, το ζητάνε όλοι. Ναι. Πώς εντάξει, θα ανεβούμε και κανένα άλλο βουνό, δεν πειράζει. Έτσι ακριβώς. Πώς είναι... τη μια εβδομάδα να είσαι στα 8.500 και υψόμετρο, να έχεις πετύχει κάτι μοναδικό. Ελάχιστοι Έλληνες αυτή τη στιγμή το έχουν κάνει. Και μετά από μια εβδομάδα να πήγες... Συγκεκριμένο βουνό, εγώ και ο Σικάρης ήμασταν. Μάλιστα. Το έχουμε ανέβει. Μόνο οι δυο σας, είστε οι μοναδικοί Έλληνες που το έχετε ανέβει? Ναι. Απίστευτο. Οι δύο μοναδικοί. Απίστευτο και μπράβο σας. Εντάξει, αυτό με τις πρωτιές, πρώτος Έλληνας και αυτά δεν μου πολύ αρέσουν, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί το κάνεις για σένα, δεν το κάνεις για να το διαφημίσεις. Άσχετο ότι πρέπει να διαφημιστεί. Ναι, το κάνουμε για τον εαυτό μας.
Άλλωστε αυτό που με μαγεύει εμένα είναι αυτοί που το ανέβηκαν πρώτη φορά ένα βουνό. Ένα ανεξερεύνητο που δεν ξέραμε τίποτα. Πρώτη, εμείς πάμε και ξέρουμε τώρα όλες τις πληροφορίες. Είναι η πρώτη που ανέβηκαν σε ένα αχαρτογράφητο που λένε βουνό, έτσι δεν είναι? Βέβαια, και με τι συνθήκες και με τι εξοπλισμό. Για πες λίγο, αυτό λίγο ωραία πάσα μου δώσες. Αυτό τώρα, δηλαδή πας εσύ τώρα σε ένα βουνό και έχεις ένα χάρτη μπροστά σου και σου δείχνει τα μονοπάτια, δηλαδή δείχνει τις επικίνδυνες ζώνες που πρέπει να αποφύγεις, τι πρέπει να κάνεις. Είναι κάτι σαν GPS, δηλαδή έχεις. Ναι, εντάξει. Ναι, ανάλογο στο βουνό που θέλουμε να κινηθούμε, έχουμε πάρει τις ανάλογες πληροφορίες. Πλέον το ίντερνετ προσφέρει πάρα πολλές πληροφορίες. Σωστό. Και βρίσκει και ανθρώπους. Και εντάξει, κάποια βουνά θα πας με την παρέα σου και θα βρεις μόνος του το δρόμο. Ναι. Ή θα πας με κάποιον τοπικό οδηγό. Έχει τοπικούς οδηγούς που κάνουν αυτή τη δουλειά. Επειδή γνωρίζουν καλά, επειδή έχουν ζουν εκεί πέρα πάνω στο βουνό, γνωρίζουν το βουνό και σου λένε πάμε από εδώ. Ναι, σωστά. Μάλιστα. Πώς είναι, είναι λίγο απίστευτα όλα αυτά που μας λες, δηλαδή μπορεί να τα έχουμε δει είτε σε ταινίες είτε στο ντοκιμαντέρ, αλλά είναι μοναδικά το να τα ακούμε από έναν άνθρωπο που τα βιώνει, που τα ζει. Ό,τι βλέπουμε στις ταινίες με σχέση με τα βουνά είναι σχεδόν έτσι η κατάσταση. Είναι έτσι, και ακόμα χειρότερα. Καμιά φορά είναι ακόμα χειρότερα, ναι. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι πώς είναι να είσαι στα 8.500 μέτρα και μετά από μια εβδομάδα να πίνεις καφεδάκι με τους φίλους σου στην Παρελέκη της Αθήνας ή στο Μοναστηράκι. Ναι, αυτή η μετάβαση από εκεί που η αλήθεια είναι όταν γυρνάω από ένα ταξίδι κυριαρχούν δύο συναισθήματα. Το ένα είναι νιώθω έτσι γαλήνιος που είχα πάει, έκανα το στόχο μου, και από την άλλη πλευρά νιώθω ξενέρο. Ναι. Νιώθω ξενέρο στη ζωή. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Λες που βρίσκομαι τώρα, που ήμουν και που είμαι. Ναι, που ήμουν και που βρίσκομαι, ναι. Δηλαδή πιο ωραία νιώθω στα βουνά παρά στην πόλη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, είναι και αυτό. Τι να κάνουμε. Να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τα χομπί μας. Μου ήρθε ένα μήνυμα από ένα φίλο και ρωτάει, επειδή μάλλον τώρα μπήκε στο τρυπάκι, τι κόστος έχει να κατεβάσει το Everest, ας πούμε, επειδή είπες ότι είναι μεγάλο το κόστος, τι κόστος περίπου για να καταλάβουμε χρειάζεται για να κατέβει ένας άνθρωπος από το Everest νεκρός? Σίγουρα πιστεύω 60.000 ευρώ. Για να κατέβει από το βουνό κάτω, Ναι, γιατί πρέπει να είναι μια αποστολή η οποία θα πάει. Ναι. Και πρέπει να τα όλα πάνω από 60.000. Σίγουρα πάνω από 60.000. Τόσα πολλά είναι, Ναι, γιατί στην ουσία είναι πάνω από τα 8.000 μέτρα. Ναι, σωστά. Είναι μια αποστολή που πρέπει να πάει και να κατεβάσει κάποιον και πρέπει να το στείλει και πίσω κιόλας. Δηλαδή, και τα έξοδα μεταφοράς, ας πούμε. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δεν ξέρω τώρα, είπες. Εντάξει, το Everest είναι και ακριβό βουνό το Everest. Δηλαδή δεν είναι όλα τα βουνά, δεν έχουν το ίδιο κόστος. Το Everest, δηλαδή, μια αποστολή που ξεκινάει από 30.000 ευρώ το άτομο μέχρι 120.000 ευρώ το άτομο. Ανάλογος βέβαια τι ανέστηση θέλει. Κοίταξε, το κάνει ακριβό λόγω ότι είναι η κορυφή του κόσμου, γι' αυτό το κάνει ακριβό. Ναι, είναι μαγαζιγωνία. Είναι μαγαζιγωνία, η αλήθεια αυτή είναι. Δηλαδή είναι τώρα πιο ψηλό, όλοι θέλουν να πάνε. Όλοι θέλουν να πάνε, ναι. Βέβαια. Φανταστείτε, φέτος είναι 300 ριβάτες. 300 ριβάτες, αν βάλουμε ότι θα έχουν και από ένα σέρπα βοηθό βαστάζο, είναι 600 άτομα. 600 άτομα. Ναι, η σέρπα τι είναι, για να πείτε τον κόσμο. Πείτε μας λίγο, τι είναι η σέρπα. Η σέρπα στο Νεπάλ είναι μια φυλή που ζει σε μεγάλο υψόμετρο. Σε τι υψόμετρο περίπου ζει? Έχει χωριό και στα 3.000 μέτρα, έχει χωριό σε ποχώρι και στα 1.800 μέτρα. Αυτοί υπάρχουν σέρπα που είναι βαστάζοι, δηλαδή είναι βαστάζοι που κουβαλάνε κάποια πράγματα μέχρι το base camp. Υπάρχουν μετά σέρπα που είναι βαστάζοι υψομέτρου.
υπάρχουν και σερβερ. Πέσε ο κύριος. Θα τον ξανακαλέσουμε. Δώστε μου μισό λεπτάκι λίγο να τον ξανακαλέσουμε. Εδώ είμαστε. Είχαμε ένα τεχνικό έπεση γραμμή. Κύριε Θεοχάρη, μας ακούτε? Ευτυχώς έπεσε η γραμμή και δεν πέσαμε εμείς από κάνα βουνό. Ευτυχώς, όντως ευτυχώς. Λέγαμε για το σέρπα. Ναι. Υπάρχουν και οι σέρπα που φτιάχνουν τις διαδρομές πάνω στα βουνά, ανοίγουν το μονοπάτι, ας το πούμε. Αυτή είναι η σέρπα. Ουσιαστικά είναι η βοηθή σας στο να κουβαλάτε και τα πράγματά σας και στη βοηθή στο να σας κατατοπίσουν λίγο το τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Αν π.χ. τώρα ξεκινήσω εγώ από την Ελλάδα να πάω στο Νεπάλ σε ένα βουνό, δεν μπορώ να κουβαλήσω όλα τα πράγματα μόνος μου, οπότε θα χρειαστώ ένα βοηθό. Αυτή η σέρπα είναι μόνο. Σέρπα είναι η συγκεκριμένη που είναι στο Νεπάλ. Υπάρχουν και σε άλλα βουνά, τέτοιες φυλές δεν είναι αυτές? Σε άλλα βουνά ονομάζονται βαστάζι. Μπράβο. Απλά η σέρπα, επειδή είναι πιο σκληροτράχυλη, είναι μια φυλή σέρπα. Άμα λέγαμε είναι στο Καρπενήσι, θα ήταν Καρπενησιώτες. Καρπενησιώτες, μπράβο, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Οπότε αν φανταστείτε, αν είναι 300 άτομα φέτος, είναι 300 ορειβάτες πελάτες, ας το πούμε, από όλη τη γη, και έχουν από ένα βοηθό, πάμε στα 600 άτομα. 600 άτομα να στη σειρά και να περιμένεις να ανέβει την κορυφή, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Και είναι με σειρά προτεραιότητας, όπως είναι και στις τράπεζες δηλαδή, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν πας μόνος σου, πρέπει να περιμένεις να φύγει ο πιο μπροστά σου, ε. Ναι, και τώρα ειδικά σε αυτά τα υψώματα που κάθε δευτερόλεπτο μετράει, όπως και νομίζω το 2019 είχε αρκετούς νεκρούς στο Everest από αυτή την κατάσταση, επειδή ήταν πολλοί που περιμέναν στη σειρά, ναι, άργησαν, τελείωσε το οξυγόνο, πέθαναν από το κρύο και τέτοια πράγματα. Να ρωτήσω τώρα, όταν φτάσετε στα 4-5-6 χιλιάδες μέτρα, 7, πριν κοιμηθείς δεν μπορείς να έχεις μαζί σου μια, όχι στην ανάβαση, μια μπουκάλα οξυγόνου, ξέρω εγώ, ή είναι βάρος επιπλέον? Την μπουκάλα οξυγόνου θα την πάρεις μετά τα 7.000 μέτρα. Μετά τα 7.000 μέτρα, ναι, τώρα να βάλεις από... Έχω δει και να βάζουν άνθρωποι από νωρίτερα, αλλά εντάξει, τώρα πας πιο ψηλά. Είναι λίγο και προσωπικός, είναι και λίγο πιο προσωπικός στόχος, δηλαδή τότε μπαίνει και λίγο εγωισμός ότι τα καταφέρω, ίσως. Όχι, όχι, από θέμα τακτικής. Τακτικής. Ναι, δηλαδή να την μπουκάλα σου, επειδή όταν θα ξεκινήσεις για την τελευταία, για την κορυφή, να έχεις περισσότερο οξυγόνο, οπότε θα πρέπει αυτό να το χρησιμοποιήσεις πιο αργότερα. Οπότε αν το συνεχίσεις και το χρησιμοποιείς από πιο ψηλά, θα έχεις περισσότερο απόθεμα. Τι είναι πιο εύκολο, το ανέβασμα ή το κατέβασμα σε ένα βουνό? Το κατέβασμα. Α, αυτό το ήθελα κατέβασμα. Να ακούσω. Το κατέβασμα, εννοείται, γιατί έχεις ήδη πόσο καιρό σε αυτές τις συνθήκες, έχεις ταλαιπωρηθεί, έχει καταπονηθεί ο οργανισμός σου και το σώμα σου. Και ψυχολογικά, λες που είμαι εδώ πέρα, τι κάνω. Ακόμα και όταν έχεις κατακτήσει, ακόμα και όταν έχεις κατακτήσει την κορυφή, λες τι κάνω, στο κατέβασμα εννοώ. Όχι, πριν φτάσουμε ακόμα στην κορυφή. Και φτάνοντας στην κορυφή, ήδη το κατέβασμα, να κατέβεις κάτω, η κούραση όλη αυτή. Αλλά βέβαια και την ώρα νιώθεις πολύ δυνατός που κατάφερες και ανέβηκες στην κορυφή. Και αυτό σε ψελομπουστάρει για να κατέβεις κάτω. Είναι δηλαδή πιο επικίνδυνο. Πρέπει να προσέχεις όμως, γιατί είσαι κουρασμένος. Πιο επικίνδυνο, αυτό θέλω να πω, γιατί είναι πιο επικίνδυνο το κατέβασμα. Ναι, είναι πιο επικίνδυνο το κατέβασμα, πάντα. Ναι. Μην γλιστρήσεις, μην. Ναι, μην γλιστρήσεις, μην χαθείς, μην σε πάρει ο ύπνος, γιατί έχει τύχει και σε βουνό να τον πάρει ύπνος ο άλλος και έμεινε εκεί, έχει έμεινε τη μνήμη. Έμεινε, κοιμήθηκε και τον πήρε και τελείωσε. Ναι. Δηλαδή, εσύ τώρα, ας πούμε, σαν ορειβάτης, πόσες ώρες έχεις κάνει συνεχόμενα, περίπου το πιο μεγάλο σου χρονικό διάστημα ορειβασίας, συνεχόμενης αναρρίχησης? 32 ώρες. 32 ώρες, άυπνος. Άυπνος, ναι. Και σε αυτές τις 32 ώρες πόσα μέτρα κάλυψες? Και σε αυτές τις 32 ώρες πόσα μέτρα κάλυψες? Εννοείται σε χιλιομετρικά ή υψομετρικά? Υψομετρικά. Γιατί χιλιομετρικά, υψομετρικά συν 1600 και από τα 8
600, πες από τα 8586 μέχρι τα 5.500 μέτρα. Πώς είναι αυτό, αλλά 3.000 μέτρα κάτω. Οπότε αρκετά χιλιάδες μέτρα. Έκανες δηλαδή 32 ώρες να κατέβεις στα 3.500 περίπου. Ανεβήκαμε κορυφή, ναι. Ανεβήκαμε κορυφή. Ναι, ναι. Και από εκεί κατεβήκαμε κάμπ 4 και από εκεί έφυγα μόνος μου και κατέβηκα στο Base Camp. Απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή, μπράβο. Yeah. Απίστευτο αυτό. Τώρα που λες, δηλαδή, μένω με το στόμα ανοιχτό. 32 ώρες να κατεβαίνεις τώρα από τα 8.500 μέτρα στα 3.000 μέτρα. Μάλιστα. Στα 5.000 μέτρα. Στα 3.500 μέτρα, στα 5.000 μέτρα. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Φώτη του Θεοχάρη? Επόμενοι στόχοι για real στόχοι στη σφαίρα του εφικτού είναι το καλοκαίρι που μας έρχεται στο Πακιστάν, δύο κορυφές, το K2-8611 μέτρα και το Broad Peak 8047 μέτρα. Και θα θέλαμε το να μας ενημερώσεις για αυτές τις αποστολές, θα σε παρακαλούσα εγώ τουλάχιστον προσωπικά, θα ήθελα με ένα μήνυμα να μας ενημερώσεις και στην αρχή και στο τελείωμα. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Ναι, θα το ήθελα. Και βασικά, οποιοδήποτε θέλει να παρατηρεί την αεροπατική μου δράση μπορεί να μπει στη σελίδα μου. Αυτό θα το έλεγα εγώ, αλλά πες το, αφού με πρόλαβες, πες το εσύ. Φώτης Θεοχάρης είναι η σελίδα. Εκεί μπορεί να βλέπει τη δράση μου. Και φυσικά όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει οικονομικά, σαν χορηγία. Οικονομικά. Έτσι, έτσι. Υπάρχει ένας λογαριασμός, είτε επιχειρήσεις, είτε. Ευτυχώς είναι κάποιες, ναι, είτε επιχειρήσεις είτε εταιρείες που θέλουν να προβληθούν και να βοηθήσουν σε αυτό το στόχο. Πολύ ευχαρίστως. Ευχαριστούσα. Ωραία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ κιόλας. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε σήμερα. Μάθαμε πολλά πράγματα που δεν ξέραμε. Παίρνω ήδη μηνύματα τα οποία έχουν, οι περισσότεροι είναι εντυπωσιασμένοι με αυτά που μας λες. Γιατί άλλο λίγο, ξέρεις τι, είναι άλλο να το βλέπεις είτε σε ντοκιμαντέρ, είτε στην τηλεόραση, οτιδήποτε. Και άλλο να ακούς έναν άνθρωπο που το έχει ζήσει, που το ζει, που το βιώνει, να το περιγράφει. Είναι πολύ πιο συγκλονιστικό. Εγώ σας ευχαριστώ κιόλας που μου δώσετε την ευκαιρία και το βήμα να πω κάποια πράγματα για να δει και ο κόσμος έτσι πώς νιώθουμε κι εμείς οι ορειβάτες εκεί πέρα στα βουνά του κόσμου. Εγώ περιμένω μήνυμά σου για τις επόμενες αποστολές και περιμένω και μήνυμα βέβαια, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και τις εκπλήρωσης του στόχου σου. Μακάρι, να μακάρι. Σε έχει ο Θεός γερό και να ανέβεις όπου όσο και ψηλά γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Και θα σε ευχαριστήσω δηλαδή, και με ένα μπράβο και μόνο αυτό. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω εγώ. Δεν ξέρω αν θες εσύ κάτι να συμπληρώσεις. Καλά, αυτό μετράει. Να είμαστε καλά και να χαμογελάμε και να περνάμε όμορφα. Αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Να είσαι καλά. Γεια σου.